Κύριε Υπουργέ, στην Κρήτη γνωρίζετε ότι το μεγαλύτερο μέρος του εργατικού δυναμικού και σε πολλές περιοχές της χώρας εργάζεται στον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού και αποτελεί πλέον την κύρια πηγή επιβίωσής τους. Σήμερα, σε συνθήκες πανδημίας και με δεδομένα τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης, είναι ορατό το ενδεχόμενο να μην ξεκινήσουν δουλειά οι εποχικοί ξενοδοχοϋπάλληλοι, όχι μόνο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που προβλέπει η κλαδική και οι τοπικές συλλογικές συμβάσεις, αλλά ούτε και μετά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το εισόδημά τους, τον προγραμματισμό τον οικογενειακό, τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, αλλά και την ασφαλιστική τους ικανότητα για το επόμενο χρόνο. Κυριαρχεί η εργασιακή ανασφάλεια. Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες ήδη δηλώνουν ότι δεν θα ανοίξουν την ερχόμενη σεζόν. Μεγάλοι ξενοδοχειακοί όμιλοι αναφέρονται σε συρρήκνωση του χρόνου λειτουργίας ή ανακοινώνουν την περιορισμένη λειτουργία μόνο κάποιων ξενοδοχειακών τους μονάδων. Το ίδιο δηλώνουν και οι εποχικές επισιτιστικές επιχειρήσεις, ενώ μεγάλα τουριστικά γραφεία είτε έχουν απολύσει μαζικά το προσωπικό τους, είτε έχουν δηλώσει αναστολή εργασιών μέχρι το Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ, τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση αφήνει απ' έξω τους εποχικά εργαζόμενους και ελαστικά απασχολούμενους στον τουρισμό επισιτισμό, τους αφήνει ξεκρέμαστους, απροετοίμαστους και χωρίς εισόδημα. Η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για 2 μήνες αφορά μόνο τους εποχικούς εργαζόμενους, των οποίων η επιδότηση έληξε τους πρώτους 3 μήνες του 2020. Πολλοί δεν θα πάρουν ούτε τα 400 ευρώ το μήνα, είτε γιατί δεν είχαν συμπληρώσει την προηγούμενη σεζόν τις 101 ασφαλιστικές ημέρες, είτε γιατί η επιδότησή τους έληξε το Γενάρη. Εν τω μεταξύ, χιλιάδες ελαστικά απασχολούμενοι στον κλάδο ούτε έλαβαν, ούτε θα λάβουν την έκτακτη αποζημίωση των 800 ευρώ. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, σας ρωτάμε, κύριε Υπουργέ, τι μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να επαναπροσληφθούν, σύμφωνα με τον νόμο 1346 του 1983, όλοι οι εποχικοί και εργαζόμενοι με ελαστικές εργασιακές σχέσεις το αργότερο μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που προβλέπουν οι αντίστοιχες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, μέχρι 15 Μαΐου στα Χανιά, 20 Μαΐου στο Ηράκλειο, 25 Μαΐου και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, ανεξάρτητα με το αν είχαν κάνει αίτηση επαναπρόσληψης ή όχι μέσω του αντίστοιχου σωματείου. Δεύτερον, να δοθεί επίδομα ανεργίας 600 ευρώ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία επαναπρόσληψης για όλους όσους εργάστηκαν την περασμένη περίοδο, ανεξάρτητα αν επιδοτήθηκαν ως σήμερα, αν επιδοτήθηκε έως σήμερα η ανεργία τους ή πότε έληξε η επιδότηση. Τρία, να καταργηθεί το επέσχυτο μέτρο του πλαφών των 400 ημερών επιδότησης ανεργίας για την πενταετία που έχει επιβληθεί στους εποχικούς εργαζόμενους. Τέταρτον, να θεωρηθούν άκυρες οι απολύσεις και οι οικειοθελείς αποχωρήσεις από την 1η Μάρτη που αναγκάστηκαν να υπογράψουν εργαζόμενοι των οποίων το ξενοδοχείο ή η επισιτιστική επιχείρηση ή το τουριστικό γραφείο είχε ξεκινήσει να λειτουργεί και να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης, να λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ μέχρι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις και να λάβουν και το επίδομα Πάσχα, το οποίο δεν το έχουν πάρει. Πέμπτον, σε περίπτωση που τα ξενοδοχεία και τα επισιτιστικά καταστήματα συνεχίσουν με απόφαση της κυβέρνησης να είναι σε αναστολή λειτουργίας και μετά τις καταληκτικές ημερομηνίες επαναπρόσληψης, πρέπει όλοι οι εποχικοί και ελαστικά απασχολούμενοι εργαζόμενοι να ενταχθούν στον μηχανισμό στήριξης και να λαμβάνουν την αποζημίωση των 800 ευρώ μέχρι να ανοίξουν οι επιχειρήσεις. Όσες επιχειρήσεις δεν ανοίξουν με ευθύνη τους, να υποχρεωθούν να καλύψουν όλους τους εργαζόμενους μισθολογικά και ασφαλιστικά για όλη την περίοδο που θα παρέμεναν ανοιχτές με βάση την περσινή περίοδο. Και τέλος, να εξασφαλιστεί η ασφαλιστική ικανότητα και η επιδότηση ανεργίας όλων των εργαζομένων και των οικογενειών τους για το 2021, ανεξάρτητα αν συμπληρώνουν φέτος τις ασφαλιστικές ημέρες που απαιτούνται. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, με τη σχετική άνεση. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους. Χριστός Ανέστη. Κύριε συνάδελφε, κύριε Συντυχάκη, εκ προμήγου θέλω να πω μπράβο για την ευαισθησία που δείχνετε για την εκλογική σας περιφέρεια, για το χώρο που έχετε πολιτική αναφορά όσο αφορά την Κρήτη. Κατάγομαι και εγώ από μια άλλη εκλογική περιφέρεια, από μια περιφέρεια η οποία είναι κατεξοχήν τουριστική, είναι νομός των Κυκλάδων. Καταλαβαίνω το πρόβλημα, το κατανοώ, έχω τα ίδια μηνύματα, την ίδια αγωνία και των ξενοδόχων και των ιδιοκτητών καταλυμάτων, αλλά και των εργαζομένων.
Και νομίζω ότι γίνεται κατανοητό στην αίθουσα ότι αυτό που βιώνουμε σήμερα δεν είναι κάτι το οποίο ήρθε σε μια λογική πορεία ενός εσωτερικού ζητήματος που αφορά τη χώρα μας ως άσκηση μιας συγκεκριμένης οικονομικής πολιτικής. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεπερνάει τα σύνορά μας, τα σύνορα της Ευρώπης. Ακουμπά ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η πανδημία, η οποία έχει επιπτώσεις δραματικές στο σύνολο των οικονομιών όλου του κόσμου. Έτσι λοιπόν και εδώ στην Ελλάδα δεν ξεφύγαμε από αυτές τις επιπτώσεις. Τις βιώνουμε σήμερα, τις αντιλαμβανόμαστε σήμερα, ζούμε στην αγωνία του αύριο και του μέλλοντος, καθώς κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει με ακρίβεια την εξέλιξη της ασθένειας. Αν υπάρξει δεύτερο κύμα το φθινόπωρο, όλα αυτά αποτελούν κρίσιμα ερωτηματικά και για την οικονομία και για την κοινωνία και για όλους μας και για το πολιτικό σύστημα. Πρέπει όμως να παραδεχτούμε κάτι, ότι τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα είμαστε μια χώρα με θετικό παράδειγμα πλέον για όλο τον κόσμο. Είμαστε μια χώρα η οποία, κύριε Συντηχάκη, από την αρχή, προληπτικά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έθεσε ως κορυφαία προτεραιότητα την υγεία, σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ας μείνουμε στον χώρο της Ευρώπης. Και αυτή την προτεραιότητα που έθεσε ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνησή μας είναι αυτό που έσωσε χιλιάδες ζωές στην Ελλάδα. Και αυτό έχουν να το λένε όλες οι χώρες και της Ευρώπης και του κόσμου. Μείναμε μόνο στα θέματα της προτεραιότητας κάλυψης υγείας? Όχι. Απλώσαμε το δίχτυ προστασίας στο σύνολο και της κοινωνίας και της οικονομίας. Και στο πλαίσιο αυτό, στη δευτερολογία μου θα σας αναλύσω τι κάναμε συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους, τι κάνουμε για τις επιχειρήσεις και πώς βλέπουμε τον τουριστικό τομέα που εσείς πολύ σωστά λέτε για την περιοχή σας, για την Κρήτη. Εγώ θα σας μιλήσω γενικότερα για το θέμα της χώρας και τις προοπτικές που ανοίγονται. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Συντηχάκη, ένα λεπτό πριν σας δώσω το λόγο. Ανακοινώνεται προς το Σώμα ότι η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων καταθέτουν την έκθεσή τους στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Υγείας, κύρωση της από 33ου 20 ΠΝΠ, μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες κατεπήγουσες διατάξεις. Ορίστε, κύριε Συντηχάκη. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω σε τι θα πρέπει να απαντήσω στον κύριο Υπουργό. Η τοποθέτησή του ήταν εκτός θέματος. Επιτρέψτε μου, εγώ εκ μέρους του ΚΚΕ αναφέρθηκα σε ερωτήματα, προτάσεις και αιτήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στον χώρο του τουρισμού επισιτισμού. Και επιτρέψτε μου να πω μόνο για τους εργαζόμενους, όχι για τους ξενοδόχους. Και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί. Και μάλιστα τα ερωτήματα, αιτήματα στην πραγματικότητα που έθεσα αποτελούν τα ελάχιστα και αναγκαία μέτρα για την προστασία των εργαζομένων. Αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται πολύ περισσότερα. Και γιατί έχουν φτύσει αίμα κάτω από πολύ αντίξωες εργασιακές συνθήκες, εργοδοτικής πίεσης και τρομοκρατίας, καταστρατήγηση του ημερήσιου χρόνου εργασίας, με πολλές και διαφορετικές εργασιακές σχέσεις και με μισθούς πείνας στην κυριολεξία. Παρόμοιες προτάσεις και αιτήματα σαν αυτά που σας ανέφερα στην πρωτολογία μου έχουν καταθέσει από τις 9 του Απρίλη σε εσάς, στον Πρωθυπουργό, σε άλλους υπουργούς, 43 κλαδικά και επιχειρησιακά σωματεία στον κλάδο του τουρισμού επισιτισμού. Μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει καμία απάντηση. Την καταθέτω και στα πρακτικά για να υπάρχει. Και μάλιστα 28 του Απριλίου έχει κηρυχθεί μέρα δράσης από εκατοντάδες σωματεία και συνδικάτα για να αναδείξουν αυτά τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Γνωρίζετε ότι δεκάδες χιλιάδες που εργάζονται ως έξτρα ορισμένου χρόνου και με τις κάθε λογής εργασιακές σχέσεις βρίσκονται πραγματικά στον αέρα, στην κυριολεξία στον αέρα. Για την πλειοψηφία τους η επόμενη μέρα μπορεί να σημαίνει ανεργία, περιπλάνηση και εξαθλίωση. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι δεν πρέπει κανείς να μείνει απροστάτευτος και χωρίς εισόδημα. Δεν πρέπει να καταργηθεί κανένα δικαίωμα όπως αυτό της υποχρέωσης των εργοδοτών να επαναπροσλαμβάνουν τους εποχικούς εργαζόμενους που εργάστηκαν την προηγούμενη σεζόν. Αυτό το αφήγημα των εργοδοτών στον κλάδο για την καταστροφή του τουρισμού εξαιτίας πανδημίας, επιτρέψτε μου, αλλά δεν πείθει κανέναν. Κυρίως δεν πείθει τους ξενοδοχοϋπάλληλους και τους εργαζόμενους στα επισιτιστικά μαγαζιά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια,
σε συνθήκες δεκαετούς κρίσης που ο λαός υπέφερε και συνεχίζει να υποφέρει, εκείνοι έβγαλαν ασύλληπτα κέρδη, χωρίς να δώσουν cents από τα κέρδη τους εργαζόμενους. Τώρα πάλι με πρόσχημα την πανδημία δεν θέλουν να χάσουν δεκάρα τσακιστή από τον πακτολό δισεκατομμυρίων που μάζεψαν από την εξοδοτική δουλειά των εργαζομένων. Από τις αρχές Μάρτη είχαν σηκώσει γη και ουρανό, πίεζαν την κυβέρνηση να αναστείλει τη λειτουργία, να αναστείλει τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους. Όχι μόνο δεν πλήρωσαν ούτε ένα ολόκληρο μισθό το Μάρτη, αλλά τους δώσατε και απλόχερη αμέριστη στήριξη με φοροαπαλλαγές και αναστολή πληρωμό όλων τους των υποχρεώσεων σε κράτος και ασφαλιστικά ταμεία. Για τους εργαζόμενους στον κλάδο, απολύτως τίποτα. Σήμερα μάλιστα οι εργοδότες ζητούν και άλλα από το κράτος. Και μάλιστα τα ζητούν επιπλέον από τους εργαζόμενους. Όσοι εργαζόμενοι δεν απολύθηκαν, ούτε μεταβλήθηκε η σύμβασή τους σε εκπεριτροπής και ήλπιζαν ότι τη γλίτωσαν, θα επιστρέψουν στη δουλειά χωρίς να ξέρουν αν θα συνεχίσουν να εργάζονται με πλήρες ωράριο και μισθό ή αν θα βρεθούν αντιμέτωποι με το δωράκι της κυβέρνησης προς εργοδότες, αυτό της μείωσης του μισθού κατά 50%. Απαιτούν μάλιστα οι ξενοδόχοι να δουλεύουν όποτε τους συμφέρει και να ζουν οι εργαζόμενοι με επιδόματα φτώχειας και ανεργίας. Όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, εμφανίζονται ως έκτακτη κατάσταση, αλλά στην πραγματικότητα αποτελούν μια πρόβα τζενεράλε, θα έλεγα, για την επόμενη μέρα, για τους επιχειρηματίες. Δεν αρκούνται στο ζεστό κρατικό χρήμα που απλόχερα τους δίνει η κυβέρνηση, φοροαπαλλαγές, εισφοροαπαλλαγές, αναστολή πληρωμών μισθών, δώρο Πάσχα κτλ. Αλλά ζητάνε και επέκταση όλων αυτών για την επόμενη μέρα. Φτάνουν μάλιστα στο σημείο να απαιτούν έως και 100% κρατική επιδότηση των μισθών, δηλαδή να τους πληρώνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ζητάνε μάλιστα από την κυβέρνηση μεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρμογή του μέτρου της αναστολής σύμβασης εργασίας, ώστε να προσαρμοστεί καλύτερα στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Απαιτούν επίσης να συμπληρωθεί για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η κρίση από την πανδημία. Κύριε Συνδικάκη, αυτά τώρα τα έχουμε διαβάσει σε εφημερίδες. Ναι, εντάξει. Κατά συνέπεια, κύριε Υπουργέ, θέλουμε να μας απαντήσετε πολύ συγκεκριμένα στα ερωτήματα, έτσι ώστε να λάβετε άμεσα μέτρα εδώ και τώρα για αυτούς τους εργαζόμενους. Για το λαό, ο εχθρός δεν είναι μόνο η επιδημία που απειλεί την υγεία του, βεβαίως είναι και αυτό, αλλά κυρίως το ίδιο το σύστημα και οι κυβερνήσεις του που εκθέτουν σε κίνδυνο ακόμα και τη ζωή του που συνθλίβει τις ανάγκες στο βωμό του κέρδους. Εάν δεν το κάνετε αυτό, τότε ισχύει αυτό που λέμε: όποιος παίρνει ανέμους θα θερήσει θύελλες στο τέλος. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, ορίστε. Κύριε Συνδιχάκη, τα χαλάσατε στην δευτερολογία σας. Καλά ξεκινήσαμε σε μια βάση λογικής αιτημάτων. Αυτονόητο είναι. Αλλά στο δεύτερη τοποθέτησή σας, κύριε Συνδιχάκη, πάλι βρεθήκατε εκτός πραγματικότητας. Όχι εσείς, το κόμμα σας με τις ιδέες σας και τις απόψεις σας. Είστε, κύριε Συνδιχάκη, εσείς και το ΚΚΕ, ίσως είναι η μοναδική παγκόσμια πρωτοτυπία, το άκουσα σήμερα στην αίθουσα, ότι δεν πείθη κανέναν ότι η πανδημία αποτελεί πρόβλημα για τον τουρισμό. Συνειδητοποιήσατε τι είπατε? Συνειδητοποιήσατε τι είπατε σε ακροατήριο εδώ βουλευτών ενώπιον της ελληνικής κοινωνίας? Τι λέει το ΚΚΕ, ότι η πανδημία είναι πρόσχημα για τον τουρισμό? Δεν βλέπετε ότι τα ξενοδοχεία είναι άδεια? Ποιος θα χτυπήσει την πόρτα των ξενοδόχων μας για να έρθει στην Ελλάδα με τέτοιο πρόβλημα υγείας? Δεν το βλέπετε, κύριε Συνδιχάκη? Εκεί στο ΚΚΕ δεν συζητάτε μεταξύ σας? Δεν επικοινωνείτε με την πραγματικότητα? Σε κάθε περίπτωση, συγγνώμη για το ύφος μου, αλλά ορισμένα πράγματα που είναι αυτονόητα πρέπει να σοβαρευτούμε και να τα λέμε πέρα από τις κομματικές γραμμές εσωτερικές. Πρέπει λοιπόν να σοβαρευτούμε, κύριε Συνδιχάκη, και να είμαστε πραγματιστές, ρεαλιστές και υπεύθυνοι. Και εξηγούμε. Κοιτάξτε, βάλετε δύο θέματα. Κανένας πολίτης απροστάτευτος και κανένας πολίτης χωρίς εισόδημα. Απαντώ. Αυτό είναι προτεραιότητα της Νέας Δημοκρατίας και το έχουμε κάνει πράξη. Κανένας πολίτης απροστάτευτος, κανένας πολίτης χωρίς εισόδημα. Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος που χτίσαμε το 12-14 με τις νέες πολιτικές, με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, με την επιδότηση του παιδιού, που αλλάξαμε όλο τον κοινωνικό χάρτη, που συνεχίστηκε και μεταγενέστερα, καλύπτει σήμερα ως ελάχιστο δίκτυο ασφάλειας χιλιάδες οι οποίοι μπορούν να μείνουν απροστάτευτοι λόγω της κρίσης. Αυτό παραμένει. Η κοινωνική προστασία στην Ελλάδα παραμένει, είναι πολύ ψηλή, είναι σύγχρονη, είναι των τελευταίων ετών. Και πρέπει να πούμε ότι ναι, αυτό είναι ένα επίτευγμα θετικό του πολιτικού συστήματος. Κανένας Έλληνας δεν υπάρχει απροστάτευτος. Δεύτερον, τα μέτρα τα οποία πήραμε. Αμφισβητείτε, κύριε Συνδιχάκη, ότι 686.000 εργαζόμενοι σε χρόνο μηδέν
Μέσα σε ελάχιστο χρόνο στο Υπουργείο Εργασίας που διαχειριστήκαμε μια κρίση και νομοθετούσαμε από το μηδέν, πήραν 800 ευρώ πάνω σε πλατφόρμες ηλεκτρονικές στην Εργάνη. Χτίσαμε ένα περιβάλλον νομοθετικό καινούριο. Προστατεύσαμε 686.000 και δεν τελειώνει εδώ. Μόλις χθες βάλαμε και 160.000 ειδικές κατηγορίες. Και για τον τουρισμό που λέτε βεβαίως. Είμαστε εδώ. Είμαστε παρόντες. Δεν εξατομικεύουμε και στοχευμένα βλέπουμε μόνο τον τουρισμό της Κρήτης. Ο τουρισμός είναι ένα ζήτημα ευρύτερο. Θα αντιμετωπιστεί συνολικά από την κυβέρνηση. Ήδη σχεδιάζουμε και αυτό θα αφορά το σύνολο της επικράτειας. Και τα Δωδεκάνησα και το Βόρειο Αιγαίο και την Χαλκιδική και τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Αυτονόητο είναι και το Ιόνια και την Πελοπόννησο. Δηλαδή περιοχές που έχουμε το θέμα του τουρισμού. Βεβαίως μας απασχολεί. Αλλά αντιμετωπίζουμε μια πολύ δραματική κατάσταση και πραγματικότητα. Αλλά ετοιμαζόμαστε. Βλέπετε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει σχέδιο να ανοίξει και πάλι την οικονομία. Είμαστε παρόντες. Θα προστατεύσουμε τους εργαζόμενους στον τουρισμό. Ήδη το κάναμε και αν το αμφισβητείτε, δώσαμε 194.000 επιδόματα ανεργίας. Επί δύο μήνες παραπάνω προεκτείναμε καταληκτικά το επίδομα ανεργίας και το επίδομα μακροχρονίων ανέργων και κάνουμε ό,τι μπορούμε, κύριε Συντυχάκη, με ευαισθησία, με αντανακλαστικά, με σχέδιο σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον για να στηρίξουμε την οικονομία, τους κλάδους, κάθε εργαζόμενο και τον τουρισμό. Ευχαριστώ πολύ.